επιχαίρουν κάποιοι στην κυβέρνηση για την αύξηση του τουρισμού στην Ελλάδα. Θα το έχετε δει. Τα στοιχεία πραγματικά είναι για να πανηγυρίζουμε. Να σας τα πω εγώ λοιπόν τα στοιχεία. Να δείτε ότι δεν είναι για να πανηγυρίζουμε. Είναι μάλλον για να είμαστε πολύ προβληματισμένοι. Όντω αυξήθηκε το 2013 η τουριστική κίνηση στη χώρα. Αυξήθηκαν οι διανυκτερεύσεις που λέμε αυξήθηκαν οι διανυκτερεύσει με δεδομένο ότι έχει υπάρχει μια μεγάλη αναταραχή στη Βόρεια Αφρική, Αίγυπτο κτλ. Υπήρξαν αναταραχή και στη Κωνσταντινούπολη. Αυξήθηκαν λοιπόν οι διανυκτερεύσει. Άρα πάμε καλά. Όχι. Άρα δεν πάμε καλά. Για ποιο λόγο. Γιατί μειώθηκε το χρήμα που έφτασε στη χώρα. Σε απόλυτα νούμερα, ο τουρίστα το 2013 κατανάλωσε πολύ λιγότερα λεφτά από το 2012. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι προσελκύσαμε λίγο παραπάνω τουρισμό, όντω, λίγο παραπάνω φτηνότερο τουρισμό. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τη χώρα και θα έπρεπε να είμαστε προβληματισμένοι για αυτή την εξέλιξη και όχι να επιχαίρουμε. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, γιατί μιλάμε σε ένα μέρος, στη Κέρκυρα, που έχει και τουρισμό υψηλών απαιτήσεων. Αυτό λοιπόν το πρόβλημα, το ότι δεν μπορέσαμε στη χώρα αυτή ε, να αλλάξουμε κατηγορία τουριστικά, να πάμε σε ακριβότερο τουρισμό, γιατί αυτό είναι ο στόχο τη χώρα. Αυτή η χώρα δεν θα είναι ποτέ φτηνή. Δεν θα έχουμε ποτέ και δεν θέλουμε να έχουμε μηνιάτικα των 300 ευρώ. Δεν το θέλουμε αυτό το πράγμα. Δεν θέλουμε να γίνουμε μια φτηνή τουριστική χώρα. Θέλουμε να είμαστε μια τουριστική χώρα για τον μέσο Ευρωπαίο. Δεν θέλουμε να είμαστε η τελευταία λύση, να είμαστε η φτηνή λύση των τουριστικών πρακτόρων τη τελευταία στιγμή να βαγεί ένα σύστημα έξω από τη χώρα, οπότε σπρώχνω στην Ελλάδα με πακέτα των 30 ευρώ ανά άτομο τους τουρίστες μου. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί που οδηγούμε το τουρισμό της χώρας. Η Ελλάδα θα πρέπει να δώσει μία μάχη τουριστικής προβολής, αλλά θα πρέπει να δώσει μία μάχη ταυτόχρονα ενός προϊόντος ε, όχι εξευτελισμένου οικονομικά. Ο δείκτης λοιπόν που θα δείτε στις αμερικάνικες, στις γερμανικές, και στις οικονομικές εφημερίδες της Ευρώπης γενικότερα είναι αυτός. Ότι ανεβαίνουν οι εκτελέσεις στην Ελλάδα και κατεβαίνουν τα λεφτά που καταναλώνει ο τουρίστας στην Ελλάδα.